Καλησπέρα. Σάββατο 7 του Μάρτη 2020 και το απόψινό μας vlog είναι δυνατό. Είναι δυνατό και δίνει ευκαιρία για προβληματισμό για όλους σε πολλά επίπεδα. Η φίλη έχει βάλει τίτλο ίδια «Πόσο αντέχει η αγάπη». Αγαπητή κυρία Θέκλα, σκέφτομαι πολύ καιρό αν πρέπει να σας γράψω γιατί η ιστορία μου είναι μεγάλη και περίπλοκη. Τον τελευταίο καιρό σας παρακολουθώ καθημερινά και προσπαθώ να βρω λύσει στα προβλήματα μου. Αποφάσισα να σας γράψω γιατί έστω και μια μικρή συμβουλή από εσάς θα είναι μια μεγάλη βοήθεια για μένα. Είμαι γύρω στα 50, παντρεμένη, έχω δύο αγόρια στην εφηβεία και αυτή τη στιγμή είμαι σε διάσταση με τον σύζυγο μου, ο οποίος είναι στην ίδια ηλικία μαζί μου. Ζούμε σε μια επαρχιακή πόλη. Είναι πολύ ενδιαφέρον που γράφεις ότι είσαι παντρεμένη και στην πορεία μας εξηγήσω ότι ο γάμος σου δεν υφίσταται πλέον με βάση τις νέες συνθήκες. Ο σύζυγός μου απουσιάζει από το σπίτι μας ένα χρόνο τώρα, επειδή ανακάλυψε ότι είχε σχέση με μια άλλη γυναίκα και του ζήτησε να φύγει. Άρα δεν είσαι παντρεμένη, είσαι σε διάσταση με τον σύζυγό σου, αυτός είναι ο σωστός όρος. Δεν έχουμε πάρει διαζύγιο, δεν μου το ζήτησε. Θα μπορούσε φυσικά να του το ζητήσει και εσύ, ε? Εγώ δεν μπορώ να το κάνω, μου απαντάς. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω γιατί τον αγαπάω ακόμα και δεν μπορώ να δεχτώ αυτό που συμβαίνει. Και μας γράφει σε ένα χρόνο μετά που είσαστε σε διάσταση. Θα ήθελα να σας πω ότι στα 20 χρόνια που ήμασταν μαζί δεν μου είχε δώσει το δικαίωμα ποτέ να αφιβάλλω ούτε στιγμή. Ζούσαμε αγαπημένοι με τα παιδιά μας, με τις δυσκολίες μας, οικονομικές, επαγγελματικές των οικογενειών μας, με χαρούμενες στιγμές, με τα πάνω και τα κάτω που έχουν οι οικογένειες, όμως ήμασταν πάντα μαζί ο ένας δίπλα στον άλλο φρόντιζε τα πάντα για τα παιδιά εμένα και το σπίτι μας. Εκείνος, ένας κλειστός χαρακτήρας, αγχώδης αλλά σοβαρό, λογικός, χωρίς ψέματα και πολύ συναισθηματικό. Εγώ πάλι επικοινωνιακή, σοβαρή, συναισθηματική και κοντά του ένιωθα ασφάλεια, δεν φοβόμουν τίποτα. Λες και για τους δυο ότι είστε σοβαροί, ήσασταν σοβαροί. Σοβαροί. Πώ το εννοεί το σοβαρή, το εννοεί υπεύθυνοι άνθρωποι, ενήλικε άνθρωποι, ή τουλάχιστον ο ένα από του δυο σα φερόταν σαν σοβαρό, γιατί στην πορεία δεν λειτουργήσε ο ενδιαστάσει σύζυγο σου με σοβαρότητα. Στην κοινή μα ζωή αντιμετωπίσαμε προβλήματα υγεία με τα παιδιά μα, αλλά τα καταφέραμε. Το πιο σοβαρό όμω συνέβη και σε εκείνο. Πριν από κάποια χρόνια πέρασε σοβαρό καρδιακό επεισόδιο από όρια τη οικονομική κρίση. Ήταν ένα δύσκολο διάστημα για εμά, στον καθέναν για διαφορετικού λόγου. Όμω αυτό μα ένωσε ακόμη περισσότερο και μα έκανε πιο δυνατού, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε. Κάποια στιγμή αποφάσισα να κάνω ένα επαγγελματικό βήμα για καλυτέρευση τη ζωή μα και γιατί ήταν καθαρά στο αντικείμενο τη δουλειά μου. Το πρώτο διάστημα αναγκάστηκα να λείπω πολλέ ώρε από το σπίτι και ευτυχώ που ήταν καλοκαίρι. Ξεκινώντα όμω τα σχολεία, Μείωσα τι ώρε απουσία μου και προσπαθούσα να είμαι εντάξει σε όλα. Λε ευτυχώ που ήταν καλοκαίρι επειδή τα παιδιά δεν είχα σχολείο, όμω εκτό από παιδιά είχε και άντρα. Δεν σου λέω ότι φταίει εσύ που δεν του δίνε σημασία εκείνη την περίοδο, απλώ εκεί έβαλε μια προτεραιότητα. Τη προτεραιότητα στο να φροντίσει από το χρόνο που σου απομένει από τη δουλειά είναι τα παιδιά παρά ο Όμω η δουλειά δεν πήγαινε πολύ καλά και η συνέτερο μου με άχωνε πολύ με αποτέλεσμα να είμαι νευρική με όλου. Να μην κοιμάμαι τα βράδια και τώρα πια είμαι σίγουρη ότι εκεί έχασα την μπάλα. Έχει αυτογνωσία, έρχεσαι εκ των υστέρων και βλέπει τι συνέβη. Αυτή τη στιγμή αποχώρησα από την επιχείρηση γιατί δεν είχε κανένα νόημα, μια και δεν είχα καθόλου οικονομικέ απολαύσει, παρά μόνο κούραση και στρε. Η συνέτερό μου ήταν τελικά ένα χειριστικό άτομο που με καθήλωνε. Shit happens. Εδώ θα σα πω πόσο δίκιο έχετε που λέτε για τη διέστηση μα και πώ πρέπει να τη δίνουμε μεγάλη σημασία τελικά στη ζωή μου έχει αποδειχθεί ότι έχω έντονη διέστηση και πάντα βγαίνει αληθινή. Αυτή τη φορά όμως δεν την άκουσα. Έπαιξα και έχασα. Μάλλον έμαθα, αλλά νιώθω ότι το πληρώνω πολύ ακριβά. Τέλος πάντων βρήκα τη δύναμη να φύγω από αυτή τη συνεργασία και να αφοσιωθώ στα παιδιά μου και στο να μαζέψω τα κομμάτια μου. Αυτή τη στιγμή είμαι χωρίς δουλειά και προσπαθώ να βρω κάτι αν και πολύ δύσκολο γιατί πρέπει να σταθώ στα πόδια μου. Λέω μέσα μου, έχει ο Θεός, δεν θα με εγκαταλείψει. Περίπου 7-8 μήνες πρωτού φύγει από το σπίτι ο σύζυγος, πρωτού διώξει εννοείς και που καλά έκανε και τον έδιωξε. άρχισε να έχει νεύρα, να τον ενοχλεί ό,τι κάνω, ό,τι λέω και να κρατάει σε απόσταση σε ό,τι έκανα στο σπίτι. Δεν έτρωγε στο σπίτι, δεν ερχόταν ενδιάμεσα από τη δουλειά του και ήθελε να βγαίνει μόνος του... Πράγμα που του πρότεινα εγώ προηγουμένω να βγαίνει μόνο του με του φίλου του και δεν το έκανε. Ωστου μια μέρα μου είπε: Δε σε αντέχω άλλο και θέλω να χωρίσουμε. Ξαφνικά μπροστά στα παιδιά ήρθε και σου είπε: Μπροστά στα παιδιά. Πόσο ανώνυμο άνθρωπο είναι αυτό. Δε σε αντέχω άλλο, θέλω να χωρίσουμε. Με τη γυναίκα σου πει 20 χρόνια μαζί. Την πιάνει μόνη τη τη γυναίκα σου. Και πάτε και μιλάτε μόνοι σα για να τη πει ότι θέλετε να χωρίσετε, όχι μπροστά στα παιδιά. Έπεσε κεραυνό σε όλου μα. Τα παιδιά τα έχασα. Ο μικρό άρχισε να κλαίει. Ο μεγάλο κλείστηκε στο δωμάτιο του και εγώ έμεινα στη λιάλα του. Το πρώτο που το ρώτησε ήταν αν υπάρχει άλλη. Και μου είπε όχι. Είπε ότι θέλει να ζήσει ελεύθερο, ότι ο γάμο είναι βλακίε, γιατί παντρευόμαστε και κάνουμε παιδιά και μετά τρέχουμε τι υποχρεώσει και διάφορα τέτοια, το ρώτησε αν τα πιστεύει πραγματικά αυτά που λέει και ότι τα παιδιά μα είναι ό,τι πολύτιμότερο έχουμε. Και η απάντηση ήταν τα παιδιά τώρα μεγάλωσαν, σε λίγα χρόνια θα φύγουν και ότι το μόνο που έχουν ανάγκη είναι λεφτά και PlayStation. Ενδιαφέρουσα άποψη για τα παιδιά. Θέλω να πω για τα παιδιά ότι τα παιδιά μα δεν είναι ό,τι πολύτιμότερο έχουμε. Ό,τι πολύτιμότερο έχουμε είναι ο εαυτό μα και η ψυχή μα, τον οποίο οφείλουμε να φροντίζουμε και τα παιδιά μας είναι επίσης πολύτιμα, αλλά δεν είναι ό,τι πολύτιμότερο έχουμε. Γιατί όταν σκεφτόμαστε με το σκεπτικό ότι τα παιδιά μας είναι ό,τι πολιτιμότερο έχουμε, αποκτούμε σχέσεις συναισθηματικής αιμομιξίας με τα παιδιά μας και άθελα μας μπορεί να κάνουμε και θυσίες για τα παιδιά μας, τα οποία μετά να τις πληρώσουν τα παιδιά μας ακριβά τις θυσίες. Αν δεν το έχει διαβάσει το βιβλίο μου Χαρούμενη Μαμά, Χαρούμενα Παιδιά, που κυκλοφορεί από τι εκδόσει ψυχογείου, σου συστήνω να το διαβάσει γιατί εξηγώ εκεί στο κεφάλαιο Αγάπη δεν είναι θυσία, ακριβώ τι εννοώ. Να σα πω ότι δεν ήθελε να μιλήσουμε στο δωμάτιό μα και όλα αυτά τα άκουγαν τα παιδιά μα. Κακώ γίνεται η συζήτηση του ζευγαριού μπροστά στα παιδιά για το αν θα χωρίσουν. Να σου το ανακοινώνει μπροστά στα παιδιά για το αν θα χωρίσετε. Και είπε όλα αυτά στα παιδιά, μπροστά στα παιδιά και τα άκουσα ότι τα παιδιά μεγάλωσαν και σε λίγα χρόνια θα φύγουν και το μόνο που έχουν ανάγκη τα παιδιά είναι λεφτά και PlayStation. Όχι, τα παιδιά έχουν ανάγκη πολύ περισσότερα πράγματα από λεφτά και PlayStation. Τα παιδιά έχουν ανάγκη σεβασμό, σεβασμού, και από τους δύο γονείς τους, έχουν ανάγκη αγάπης και από τους δύο γονείς τους και έχουν ανάγκη δημιουργική σχέσεις και με τους δύο γονείς τους. Είτε οι γονείς τους είναι παντρεμένοι, είτε είναι σε διάσταση, είτε είναι είτε ζευμένοι αυτό το ότι ήθελε να ακούσουν μπροστά τα παιδιά δεν μ' αρέσει καθόλου και μου λέει τα χειρότερα για το ποιόν του ενδιαστάσει συζύγου σου. Αυτό. Από την αντίδραση των παιδιών και ειδικά του μικρού, τα φώναξε στο σαλόνι και είπε να προσπαθήσουμε όλοι για να μην φτάσουμε στο χωρισμό. Ό,τι να είναι δηλαδή. Σου λέει μπροστά στα παιδιά να χωρίσετε και μετά σας φοράζει όλους μαζί και λέει να προσπαθήσετε. Κανονικά, όταν ένα άντρα θέλει χωρί από τη γυναίκα του, το λέει στη γυναίκα του, πάνε μαζί με τη γυναίκα του κάπου εκτό σπιτιού, πάνε κάπου για να φάνε, να πιούν ένα καφέ και να το συζητήσουν. Το συζητούν μεταξύ του, το χωνεύει και ο ένα, το χωνεύει και ο άλλο, παίρνουν τι αποφάσει του και μετά τι ανακοινώνουν στα παιδιά. Δεν είναι καλή ιδέα να ανακοινώνουμε στα παιδιά προτού να είμαστε σίγουροι για αυτό που συμβαίνει, ότι θα χωρίσουμε και να διαπραγματευόμαστε το χωρισμό μπροστά στα παιδιά. Μπορούσε και εσύ όμω να σταματήσει αυτό το πράγμα. Μπορούσε εκείνη την ώρα που σου λέγε να χωρίζει μπροστά στα παιδιά να το πει: Πάμε μια βόλτα. Πάμε έξω να μιλήσουμε. Ή σταμάτα να λε αυτέ τι βλακίε. Ή να πάρει τα παιδιά και να φύγει. Μπορούσε και εσύ να το σταματήσει. Αρχίσαμε όλοι να είμαστε κάπω, να προσπαθούμε να υπάρχει ηρεμία στο σπίτι, όλοι εκτό από εκεί. Καμία προσπάθεια από μέρου του, συνέχιζε τα ίδια δηλαδή να μην τρώει μαζί μα, να είναι απόμακρου και από εκείνη τη στιγμή να μην βγούμε ξανά μαζί έξω σαν ζευγάρι. Κοιτάξτε, κακώ δεν επέμενε στην απόφαση του να χωρίσετε. Αποφάσισε να χωρίσετε, δεν είναι τι, τι είναι αυτό, επειδή κλαίνε τα παιδιά, τα φωνάζω μέσα και λέω να προσπαθήσουμε, ενώ στην ουσία δεν θέλω να προσπαθήσω, αλλά θέλω να χωρίσω. Ό,τι να είναι ο άνθρωπο, αλλά αντά Προσπαθούσα να καταλάβω τι φταίει, γιατί πίστεψε ότι μου είπε για άλλο πρόσωπο, μια και δεν μου έλεγε ποτέ ψέματα. Ή δεν ήξερε ότι σου έλεγε ψέματα. Και άλλε φορέ θα σου έλεγε ψέματα, αλλά δεν το ήξερε. Σκέφτηκα ότι είναι κρίση ηλικία, ότι είναι αντίδραση μετά το έμφραγμα, μια και είχε φτάσει κοντά στο θάνατο. Και είχα διαβάσει ότι τα άτομα αυτά μπορεί να έχουν τέτοιε αντιδράσει, ότι μπορεί να είναι πιεσμένο από τη δουλειά, με αποτέλεσμα να κάνω το κορόιδο. Κακώ έκανε το κορόιδο. Δεν κάνουμε το κορόιδο όταν γίνεται ολόκληρο τέτοιο χάμο μέσα στο γάμο μα. Από την άλλη, δεν μου έβγαινε από το μυαλό ύπαρξη κάποια άλλη. Όμω, κυρία Θέκλα, μου κανεί δεν γνώριζε εκείνον καλύτερα από εμένα και όσο και αν ήθελα να δικαιολογήσω όλα αυτά που συνέβαιναν, έπρεπε να ασχοληθώ περισσότερο με αυτό που, έκανα, που με έκανα να νιώθει πράξει του. Τώρα καταλαβαίνω ότι δεν ήθελα να το πιστέψω και γι' αυτό το έκρυβα όσο πιο βαθιά μπορούσα μέσα μου. Μάλιστα. Υποσυνείδητα αποθούσε τη σκέψη ότι ο άντρα σου είχε να. Το διάστημα που ακολούθησε πολύ δύσκολο για μένα και κυρίω τα παιδιά, εφόσον είχαν πλέον να αντιμετωπίσουν και μια μαμά που ήταν τρελαμένη. Δουλειά, σπίτι, υποχρεώσει των παιδιών με τα μαθήματα και προσπάθεια για λύση του προβλήματο, συν την αλόκοτη συμπεριφορά εκείνου. Εκείνο, σε κάποιου φίλου μα που το ρώτησα γιατί χαθήκαμε, άρχισε να λέει ότι δεν αντέχει άλλο, την γκρινιάζω για όλα και τα σχετικά. Εγώ μέχρι τότε δεν είχα πει τίποτα σε κανέναν και το περνούσα μόνη Μιλάμε για ένα διάστημα τεσσάρων μηνών, κόντεψα να τρελαθώ. Όταν πια το συζήτησα με κάποιε φίλου μου, μου είπαν πάρε το απόφαση. Του τελείωσε. Θέλει να ζήσει ελεύθερο ο άντρα σου. Δεν είναι τέτοιο άνθρωπο να έχει εγκόμενα. Α, δεν πίστευε κανεί ότι είχε φιλενάδα. Ξέχασα να σα πω ότι είχαμε ερωτική ζωή, γιατί κοιμόμαστε μαζί, αλλά υπήρχε και ένα διάστημα που κοιμόμαστε στο σαλόνι. Ε, νεκρό γάμο που δεν έχει ερωτική ζωή είναι νεκρό γάμο για χρόνια. Όχι για να τύχει για μια εβδομάδα, δύο εβδομάδε, για ένα μήνα, δύο μήνε να μην κάνει σεξ. Για χρόνια. Επίσης το διάστημα πριν εκδηλωθεί αυτή η κατάσταση, η ερωτική μας ζωή δεν ήταν πολύ καλή λόγω του άγχους της δουλειάς όπως προανέφερα. Δεν είναι καλή η ερωτική σου ζωή με τη γυναίκα σου λόγω του άγχους της δουλειάς, κάθεσαι και το συζητά. κάθεσαι και διεκδικείς η γυναίκα σου να κόψει λίγο από τη δουλειά, να κόψει λίγο από τις ασχολίες της οι οποίες τις... τις... παίρνουν τόσο χρόνο, τόση ενέργεια και τις προκαλούν τόσο στρες για να απεφροντίσετε και τη σχέση σας. Γιατί δεν το διεκδίκησε. Ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα. Θυμάστε που σας έλεγα ότι τη σταμάτησα την τηλεόραση γιατί θέλω να, να σώσω το γάμο μου. Δεν υπήρχε πρόβλημα στο γάμο μου τους 18 μήνες που εγώ δούλευα στην τηλεόραση εντατικά φανερό. Δεν ήρθε ο άνδρας μου καμιά φορά να μου πει δεν νιώθω καλά και το ένα και το άλλο. Όμως ένιωθα εγώ ίδια ότι ήταν τόσες πολλές οι ώρες που μου έτρεγε η τηλεόραση, που όντω δεν είχα ενέργεια να αφιερώσω στο γάμο μου. Και ο βασικός λόγος που σταμάτησα με την τηλεόραση ήταν αυτός, γιατί είπα δεν θα χαλάσω το γάμο μου για μια εκπομπή στην τηλεόραση. Σοβαρά, δεν μου το ζήτησε ο άντρας μου. Ο άντρας μου πάντοτε μου έλεγε ότι θέλεις κάνει. Με την έννοια τότε δεν ήθελε να μπει και δεν θέλει να μπει εμπόδιο στην καριέρα μου. Όμω εγώ σκεφτόμουν, αξίζει τον κόπο όλη αυτή η ταλαιπωρία τη καθημερινή τηλεοπτική εκπομπή, εάν θα χάσω τον γάμο μου. Ο γάμος μου ήταν πιο σημαντικός από την τηλεοπτική εκπομπή. Ε, φυσικά, εγώ μιλάω από άλλη, από άλλη, θέση, από άλλο χώρο. Ο γάμο μου ήταν πολύ πιο φρέσκο όταν αποφάσισα να σταματήσω την τηλεόραση. Δεν σε συγκρίνω εσένα με μένα και να σου πω εγώ κάνα καλά και εσύ δεν έκανε καλά. Αλλά και αυτό το λέω να το ακούσουν και οι άντρε κυρίω. Όταν έχουμε παράπονα από τη γυναίκα μα ότι μα παραμελεί, τη το λέμε ξεκάθαρα. Δεν πάμε να τη κάνουμε φιλενάδα επειδή μα παραμελεί. Έτσι λοιπόν και εγώ μόνη μου άρχισα να ψάχνω να παρακολουθώ να βρω άκρη με μία φίλη που κάτι δεν τη κόλλαγε αλλά και πάλι μου έλεγε αδύνατο. Σκεφτόμουν τη ζωή μα πριν ξεκινήσει όλο αυτό και ανακάλυψα ένα νέο άτομο που είχε εμφανιστεί στον δικό του εργασιακό χώρο. Έτσι λοιπόν άρχισα να ψάχνω προ τα εκεί και βρήκα μετά από πολύ κόπο την άκρη. Όντω ήταν αυτή η γυναίκα στη ζωή του άντρα μου και όταν του το είπα με έβγαλε φυσικά τρελή και άρρωστη. Το καλοκαίρι αποφάσισε να πάει διακοπέ μόνο του, πράγμα που δεν θα έκανε ποτέ άλλοτε και γενικά δεν έκανε πράγματα μόνο του. Αυτό το ήξερα. Πριν φύγει λοιπόν, του ζήτησα να μιλήσουμε και μεταξύ άλλων του ζήτησα να μου πει την αλήθεια. Γιατί ήξερα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει κάτι τέτοιο μόνο του, να πάει διακοπέ δηλαδή. Φυσικά για άλλη μια φορά το αρνήθηκε. Όταν του είπα ότι δεν μπορούμε να ζούμε έτσι στο σπίτι μα, δεν είναι υγιέ για τα παιδιά και ένα από του δυο καλύτερα να φύγει, γιατί και εγώ δεν είμαι πολύ καλά με αυτή την κατάσταση, μια και δεν είναι επιλογή μου, μου είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να ζούμε όλοι μαζί και ο καθένα να κάνει τη ζωή του. Τα έχασα και η αλήθεια είναι ότι αν μπορούσε οικονομικά να φύγω θα το είχα κάνει, αλλά δεν γινόταν. Έτσι, όταν επέστρεψε, είχα φύγει εγώ από το κρεβάτι μα γιατί μου σίγουρο ότι είχε πάει με άλλη και καλά έκανε. Όταν γύρισε από τι διακοπέ, μετά από λίγε μέρε, ανακάλυψα τα εισιτήρια που είχαν πάει μαζί σε διαφορετικό μέρο από αυτό που μα είχε πει ότι θα ήταν. Τότε λοιπόν του ζήτησα να φύγει, αρνήθηκε και τότε του είπε ότι θα προβώσει ασφαλιστικά μέτρα και έτσι και έφυγε. Καλά έκανε και τον έδιωξε. Δεν ξέρω πού βρήκα τη δύναμη να το κάνω αυτό. Σε όλο το διάστημα που λείπει, έχω σκεφτεί ότι έκανα βλακεία. Όχι, δεν έκανε βλακεία. Βλακεία θα έκανε να μην τον έδιωχνε. Αλλά δεν μπορούσα την όλη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί και θα τρελαινόμουν. Όντω θα τρελενώσουν αν συνεχίζατε να ζούσετε σε αυτό το ψέμα και την παράνοια. Ξέρω ότι είναι πολύ εγωιστή και αν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει πίσω, τότε το ότι του είπα να φύγει θα το δυσκολέψει. Δεν θα γυρίσει πίσω, κόρη μου αυτό. Και με αυτά που έχω διαβάσει, γιατί έχω διαβάσει την ιστορία σου προηγουμένω. Τι σκέφτεσαι τώρα, μην κάνει φαντάσει ότι το μυαλό σου ανεδαφικέ, θα γυρίσει πίσω. Και εσύ πώ θα δεχτεί πίσω έναν άνθρωπο που σου λέγει ψέματα για τόσο πολύ καιρό. Μάλιστα στι συζητήσει που είχαμε στο διάστημα που λείπει, μου είπε πως εγώ δεν θα έφευγα, εσύ μου το ζήτησα, βγήκε και φταίχτρα από πάνω. Και όταν τον ρωτάω πώ θα συνεχίζαμε έτσι, δεν απαντάει και το κεφάλι. Πρόσεξε πάρα πολύ καλά. Μιλάμε για πολύ άρρωστη κατάσταση. Να σα πω ότι εκείνο το διάστημα έβλεπα ψυχολόγο, αλλά δεν πήρε ιδιαίτερη βοήθεια και επειδή δεν μπορούσα να πληρώνω τα χρήματα, το σταμάτησα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου έδωσε στο διάστημα 4 μηνών, περίπου καμία συμβουλή, παρά μόνο με άκουγε και εγώ έφευγα από εκεί ακόμη πιο χάλια. Δεν ξέρω, ίσω ήθελε περισσότερη υπομονή και από εμένα που μάλλον με όλα αυτά δεν την είχα. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν ήμουνα εκεί. Η αλήθεια είναι όμω ότι το έχω πει και σε άλλο βίντεο, όταν ψάχνουμε να βρούμε ένα ψυχολόγο που μα ταιριάζει, καλά κάναμε να κάνουμε συναντήσει με δύο-τρει ψυχολόγου, να δούμε την προσέγγιση του και με ποιον ταιριάζουμε για να, να ξεκινήσουμε ψυχοθεραπεία με αυτό που μα ταιριάζει η προσέγγιση του. Μέχρι σήμερα δεν έχει πάρει ποτέ τα παιδιά να μείνουν μαζί του. Μόνο ο μικρό μα γιο έχει πάει περίπου 10 φορέ μαζί του για φαγητό. Ο μεγάλο δεν το συζητάει καν. Και όταν του είπε ότι πρέπει να έχει επαφή με τα παιδιά και κυρίω γιατί είναι αγόρι και έχουν ανάγκη την παρουσία του πατέρα, μου είπε ότι μακάρι να μπορούσε να τα πάρει και ότι και να του το πει, θα του πούν όχι και ότι βαρέθηκα τα παιδιά. Βαρέθηκε εσύ τα παιδιά. Δεν έκανε ουσιαστικέ προσπάθειε, δεν νοικιασέ ένα σπίτι, να φτιάξει μέσα στο σπίτι εκείνο δωμάτιο για τα παιδιά και να παίρνει τα παιδιά του. Όχι, λέει ότι εσύ βαρέθηκε τα παιδιά που του λε να τα πάρει. Αυτό είναι ο πολύ σπουδαίο άντρα που τον αγαπά ακόμη. Για να έχει λοιπόν επαφή με τα παιδιά, τον καλούσαμε στο σπίτι για φαγητό και προσπαθούσε να υπάρχει ευχάριστο περιβάλλον. Πάλι μια ψεύτικη κατάσταση όμως είχε εκεί, γιατί ε, εσύ έχεις ακόμη συναισθήματα για αυτόν έντονα, η κατάσταση είναι μπερδεμένη, τι να πω. Γιορτέ δεν ήταν μαζί μα και στη γιορτή του, του γιού μα, όταν του είπα να έρθει από το σπίτι να βγούμε κάπου έξω, μα έστειλε αργότερα μήνυμα ότι δεν μπορεί. Στη γιορτή του, στα γενέθλια του μικρού, του είπε ότι θα έρθει και μετά τον πήρε τηλέφωνο και του είπε ότι οι άλλοι δεν του είπαν. Εγώ και ο μεγάλο, άρα δεν το θέλουν και δεν ήρθε. Δεν ήθελε να έρθει. Κάπου αλλού είχε να πάει προφανώ. Με τον μεγάλο μου γιο είχε να μιλήσει μήνε επειδή τον πήρε τηλέφωνο και του ζήτησε λεφτά και εκείνο του είπε μόνο γι' αυτό με θέλει. Και το παιδί του απάντησε: Εσύ το επέλεξε και από τότε τέλο. Τώρα με τα σχολεία και τα φροντιστήρια δεν με έχει ρωτήσει καν τι κάνουν. Το μόνο που κάνει είναι να στέλνει χρήματα με το μικρό μου γιο και να λέει ότι δεν τα έχει παρατήσει γιατί στέλνει χρήματα. Γιατί να στέλνει χρήματα με το δικό σου γιο, γιατί δεν να μην δίνει διατροφή, γιατί δεν κάνει νομικέ κινήσει για διατροφή. Οι επιδόσει των παιδιών στο σχολείο έπεσαν κατακόρυφα. Πέρσι υπήρχαν μέρε που δεν πήγαιναν στο σχολείο. Ο μικρό γιατί του έλεγε να γυρίσει σπίτι και εκείνο του έλεγε θα δούμε. Και ο μεγάλο που δεν είχε μιλήσει σε κανένα φίλο του. Κάποιο το ρώτησε για το γεγονό και εκείνο κλείστηκε στο σπίτι για τρει μέρε. Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα και ακόμα περνάω, ειδικά με τον μεγάλο μου γιο που είναι κλειστό παιδί και φοβάμαι. Καταλαβαίνετε ω μάνα τι εννοώ. Προσπάθησα να του μιλήσω για τα παιδιά και μόνο ακούει και μετά λέει ότι και εκείνο δεν είναι καλά και δεν κοιμάται. Και του λέω: Αν έκανε όλο αυτό και το αποτέλεσμα είναι να μην είμαστε τέσσερι άνθρωποι καλά, ποιο το νόημα, εμά δεν ήταν επιλογή μα, εσένα όμω, ναι. Εσά δεν ήταν επιλογή σα. Μπορεί όμω εσύ έστω και τώρα να κάνει πάρει την επιλογή, να κάνει την επιλογή τώρα ότι τέλειωσε αυτό ο παλαβό από τη ζωή σου. Ο... Α... Κατανόμαστος. Δηλαδή έχω θυμώσει, ξέρει και με τι έχω θυμώσει. Δεν έχω θυμώσει που έχει κάνει φίλα. Όχι, δεν έχω θυμώσει με αυτό. Έχω θυμώσει για τον παντελώ ανώριμο τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το θέμα διαζύγιο, το θέμα χωρισμό, τα παιδιά και σένα. Θέλει να χωρίσετε και δεν βάζει μπροστά διαζύγιο. Τι είδου βλακίε είναι αυτέ. Θέλει να χωρίσετε, χωρίσατε και δεν έχει κάποιο χώρο να παίρνει τα παιδιά και δεν δείχνει ουσιαστικό ενδιαφέρον να πάρει τα παιδιά. Δεν έχει κανονίσει από μόνο του να δίνει διατροφή και στέλνει παιδιά με το παιδί, λεφτά με το παιδί και είναι. Αχ, δεν μπορώ, έχω θυμώσει πάρα πολύ. Να αναφέρω ότι σε κάθε διαπληκτισμό με τα παιδιά φταίω πάντα εγώ γιατί του λέω διάφορα και τα παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν την κατάσταση γιατί είναι μικρά και ενώ, είναι μεγα... ενώ είναι μεγάλα και δεν έχουν ανάγκη τον πατέρα του. Εννοεί ότι όταν τσακώνε με αυτό σου λέω ότι φταίει εσύ γιατί λε πράγματα στα παιδιά γιατί τα μωρά μικρά και δεν μπορούν να καταλάβουν. Όταν του λε να βλέπει τα παιδιά σου λέει είναι μεγάλα και δεν έχουν ανάγκη τον πατέρα σου. Μάλιστα. Ένα άνθρωπο με αλλαγή 180 μοιρών. Έτσι μου είπε ο μικρό μου. Είναι ένα άλλο. Θα σου πω ότι νομίζω γι' αυτόν. Νομίζω ότι όσο είχε αφοσιώσει σε σένα, λειτουργούσε όπω σε σένα. Τώρα που έχει αφοσιώσει σε μια άλλη γυναίκα, λειτουργεί όπω την άλλη γυναίκα. Δεν έχει δική του προσωπικότητα αυτό ο άνθρωπο. Θα ήθελα να σα πω και για την άλλη γυναίκα, η οποία δεν είναι από την πόλη μα, δεν την γνωρίζω καν προσωπικώ και συνήθω προτιμώ να έχω ιδία ανάποψη για κάποιον, αλλά έτσι που έγινε η κατάσταση δεν γίνεται. Οι πληροφορίε που έχω. Από την αρχή, ότι διαζευ... είναι διαζευγμένη με παιδιά, τα οποία βρίσκονται κοντά στην ηλικία του δικό μου παιδιού. Μάλιστα για, για κακή μα τύχη, μέσω του γιού τη έμαθε ο γιο μου ότι ο πατέρα του είναι μαζί τη. Δηλαδή, ο, ο πρώην άντρα σου δεν σα είπε ότι έχω φιλενάδα και είναι αυτή, το έμαθε ο γιο σου από το γιο τη. Ένα φίλο που τη γνώριζε πολύ καλά μου είπε, Θα σου πω μία κουβέντα. Γυναίκα ράχνη, και εγώ θα σου πω μία κουβέντα. Άντρα χωρί προσωπικότητα ο πρώην άντρα σου. Έπειτα έμαθα ότι ήταν σε άλλη δουλειά, του ανακάτεψε και την έδιωξαν. Γενικώ η ζωή τη βίωση και η πολιτεία και αυτό που την ενδιαφέρει είναι χρήμα και καλή ζωή. Ο πρώην σύζυγο τη έβαζε την τέχτη να την παρακολουθούν γιατί αυτή έκανε συνέχεια παράνομε σχέσει. Χτύπησε φλέβα, δηλαδή. Χτύ... Αυτή χτύπησε φλέβα γιατί βρήκε καλό θύμα. Και ο άνδρα σου δεν ήταν ολοκληρωμένη προσωπικά προηγουμένω. Φερόταν σοβαρά επειδή σου εσύ... φερόσουν εσύ σοβαρά, φερόταν αγαπητικά επειδή φερόσουν εσύ αγαπητικά. Στην αρχή σκέφτηκα δεν τη γνωρίζω, οπότε α δώσω λαφρυντικά, Κανένα δεν μου είπε κάτι θετικό άντρα ή γυναίκα. Ε, θα έρχονταν κανένα να σου πει κάτι θετικό για την κόμενα του πρώην άντρα σου, δεν νομίζω. Αλλά αυτό που διαπίστωσα στη συνέχεια είναι ότι έκανε τα πάντα να τον απομακρύνει από όλου του συγγενεί και φίλου. Όποτε ερχόταν σπίτι, βρισκόμασταν σαν οικογένεια. Μετά από δύο μέρε ήταν μπύρ και μανία μαζί μα, ιδιαίτερα με μένα. Εγώ φταίω για όλα, γιατί εγώ τον ανάγκασα να κάνει ό,τι έκανε. Αυτό όμω που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι δεν το βοηθούσε να έχει καλέ σχέσει με τα παιδιά. Οκ, okay, με μένα, αλλά τα παιδιά και είναι και μητέρα. Θα το καταλάβαινα από μια πιτσυρίκα. Είναι μόνο μαζί τη και με του φίλου τη που οι περισσότεροι είναι άντρε και, προσ... και που όλοι την προστατεύουν ακόμη και ο πρώην σύζυγο τη. Γιατί την προστατεύει ο πρώην σύζυγο, Αν όντω του έκανε το να πατούσε κλπ. Και λοιπά και λοιπά, έτσι ένα ερωτηματικό. Θα σα πω ότι τη μέρα που έφυγε από το σπίτι ο άνδρα μου, εκείνη έκανε ανάρτηση στο facebook προ εμένα για συναισθηματική αναπηρία και ότι τη χαρά που δεν μπορούμε εμεί να έχουμε την έχει αυτή. Χωρί βέβαια να ονομάσει και όλο αυτό, γιατί εγώ τη χαρακτήρισα μπίπ σε εκείνον δίνοντά σου τα εισιτήρια. Εσύ του έδωσε τα εισιτήρια και του είπε πήγαινε στην μπίπ. Και αυτή επειδή την είπε μπίπ, έκανε μια ανάρτηση στο facebook που δεν έγραφε για σένα, αλλά κατάλαβε προ τα για σένα ότι και καλά είσαι συναισθηματική αναπηρία και δεν μπορεί να χαριστεί. τη ζωή και θα τη χαρεί αυτή. Έκανε και διάφορα άλλα στη δουλειά που δραστηριοποιείται αυτή και τα έμαθα εγώ με αποτέλεσμα κάποιοι παρολίγο να χάσουν τη δουλειά του. Το χειρότερο είναι ότι είπε στον πρώην άνδρα μου ότι ο γιο μα. Εγώ το λέω πρώην άνδρα μου, του είπε, ή τον θεωρεί άντρα σου ακόμη. Ότι ο γιο μα ο μεγάλο τον βρίζει στου φίλου του, πράγμα που είναι ψέμα, γιατί μίλησα με τι μητέρε των φίλων του και μου είπαν ότι το παιδί δεν είχε αναφέρει τίποτα στου φίλου του για όλη την κατάσταση. Όταν έρχονταν οι φίλοι του στο σπίτι μου, στο σπίτι μου έλεγε να βγω και να μην γυρίσω πριν φύγω για να μην με δουν μόνη μου χωρίς τον πατέρα του. Το παιδί γιατί δεν ένιωθε καλά να πει ότι οι γονείς του χώρισαν, επειδή εσύ η μάνα του δεν το παίρνει απόφαση ότι χωρίσατε. Με τον πρώην, με τον ενδιαστάσει σύζυγο σου χωρίσατε. 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 Χώνεψε το. Χωρίσατε. Για να το χωνέψουν και τα παιδιά, για να μπορέσουν να το πεθύσουν. Γιατί όσο δεν το χωνέμει, δεν μπορεί να το πεθύσουν. Δεν σου ούτε τα παιδιά. Σε κάποια φάση συνάντησα αυτή την τύπη σαν τυχαία και εκείνη με κοίταξε ημερονικό και υποτιμητικό ύφο. Τρελάθηκα, την πήρα τηλέφωνο και την έβρεσα. Τη είπα: Μαζί μου δεν έχει τελειώσει. Ναι, το έκανα. Δεν πιστεύω ότι θα κάνω ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά το έκανα. Δεν πειράζει, έτσι σου βγήκε, έτσι έκανε. Καλά έκανε και το είπε. Δεν μπορώ να πω ότι το μετάνιωσα. Δεν ξέρω. Έβγαλα από μέσα μου ότι είχε μαζευτεί όλο αυτό το διάστημα. Καλά έκανε και έβγαλε το θύμα σου. Καλά έκανε. Αργότερα μου ήρθε ένα μήνυμα στο τηλέφωνο από αυτήν που μου έγραφε ότι δεν έχω επίπεδο, ότι αν είχα πιθανότητα να κερδίσω κάτι αυτό θα ήταν με την αξιοπρέπεια, άλλη και αυτή τώρα. Αλλά ποιο την έχασε να τη βρω εγώ, και ότι για πολύ καιρό άκουγε παράπονα και επιθυμία φυγή, κάτι που αυτή δεν εθάρρυνε. Τη απάντησα κι εγώ ότι ήμουν και είμαι κυρία, ότι δεν θα σχολιόμουν μαζί τη αν αυτή δεν εισέβαλε ύπουλα στην οικογένεια μου και τέλο ότι η ζωή επιστρέφει συμπεριφορέ. Εκείνη όπω καταλαβαίνετε το παραδέχτηκε μέσω του μηνύματο ότι είναι μαζί, και έτσι έστειλε την απάντησή τη στον άντρα μου, λέγοντά του μετά από όλα αυτά τα χρόνια, αντί να πει τα παράπονα σου σε εμά να βρούμε λύσει, ή προτίμησε να συζητήσει με μια άγνωστη. Η απάντηση του ήταν: Παρατήστε με ήσυχο όλοι σα, και ότι επειδή μαλώνουμε, δεν μπορούμε να είμαστε μαζί, που εμεί μαλώνουμε από τότε που μπήκε εκείνη στη ζωή μα. Α, ωραίο. Παρατήστε με όλοι σα. Δηλαδή, αφήνει την νύν φιλενάδα του με την διαστάση σύζυγο του να τσακώνεται και και παράπονο τον ενοχλούν. Πολύ σοβαρό άνθρωπο να τον πάρει πίσω, κόρη! σύνελθε. Αυτό το χρόνο έχουμε ανταλλάξει άσχημε κουβέντε, δηλαδή στενάχωρε, γιατί ποτέ δεν χρησιμοποιούσαμε βρισχέ μεταξύ μα. Το βράδυ τα έβαλε με μένα, γιατί ο μικρό δεν το απαντούσε στο τηλέφωνο και κάθομαι και λέω στα παιδιά στα, τα παιδιά στα πάντα. Έτσι υπέθεσε. Να μεταξύ ο μικρό ήταν σε ένα φίλο του. Τον είχε κάνει τούρπο αυτή από το μεσημέρι. Από εκείνη την ημέρα δεν έχουμε μιλήσει πάλι. Ανέφερα το επεισόδιο όσο κατανίστικο και αν είναι για να σα πω πω σταμάτησε η επικοινωνία μα τώρα. Καλά κάνατε και σταμάτησε η επικοινωνία σα, δεν ήταν η επικοινωνία αυτή που είχατε. Κάθε φορά που μιλούσατε ήταν μια ευκαιρία για να ανοίξουν πληγέ και χωρί να επουλώνονται προηγούμενε. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι κάνει, τίποτα και να σκεφτείτε δεν ξέρουμε καν που μένει, ούτε τα παιδιά, κανεί, μόνο εκείνη. Όλα αυτά συμβαίνουν στη ζωή μου τον τελευταίο 1,5 χρόνο, ίσω και παραπάνω. Και ακόμη γράψω ότι είσαι παντρεμένη. Και ακόμη δεν έχει ζητήσει διαζύγιο. Εγώ πάλι θα ήθελα να σου πω ότι τον αγαπάω και μου λέει Ποιον αγαπά κόρη, τι αγαπά κόρη. Να, να βάζεις βάζει σαν ταινία να παίζουν όλα αυτά που σου έχει πει αυτό ο ίδιο τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Α την πρώην, α την κομμενά του. Εσύ δεν τα έχει με την κομμενά του. Ότι ούτε είναι εκείνη η πρώην σου, αυτό είναι ο πρώην σου. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν θα είμαστε ξανά μαζί. Άιντε, άιντε, για τα παιδιά σου πρέπει το να, να, να το δεχτεί τουλάχιστον. Αν ήσουν σου, μην εκεί να πολλολένεσαι μόνο σου, να, να λαλήσει σου. Από τη στιγμή που έχει παιδιά, οφείλει να το αποδεχτεί. Ήταν και είναι όλο μου ο κόσμο, τα παιδιά μου και εκείνο. Όλο ο κόσμο, ο άντρα σου ήταν και είναι. Όλο ο κόσμο, αυτό ο άνθρωπο είναι όλο ο κόσμο. Είναι τόσο χάλια όλο ο κόσμο, δηλαδή τόσο χάλια. Ήταν ο καλύτερος μου φίλος όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν, δεν είναι πλέον. Ήταν, δεν είναι. Δεν ξέρω αν μπορείτε να με καταλάβετε. Νομίζω μπορώ να σε καταλάβω. Γιατί έχω μιλήσει με πάρα πολλές γυναίκες που βρίσκονται σε παρόμοια συνθήκη μαζί σου. Νομίζω μπορώ να σε καταλάβω. Τώρα, αν εσύ νιώσει ότι δεν σε καταλαβαίνω από τον τρόπο που σου επιστολή, μπορεί να μου στείλει email και απολογούμε αν δεν σε καταλαβαίνω. Όσε φορέ συναντηθήκαμε είτε σπίτι είτε έξω, δεν με κοιτούσε στα μάτια και επειδή εμένα με έπιαναν τα κλάματα γιατί ήθελα να τον ακουμπήσω και δεν τολμούσα, μάλλον φοβόμουν την απόρριψη, μου έλεγε Μην γκλε και με αγκάλιαζε. Ε, άμα τον βλέπει και πιάνει τα κλάματα και αυτό σου λέει Μην γκλε και σε αγκαλιάζει ανθρώπινα, αυτό δεν σημαίνει ότι σε αγαπά ερωτικά και ότι θα έρθει πίσω. Δεν είναι καλή ιδέα να κλαίε μπροστά στον κακοπητή σου. Κλάψε μπροστά στι φίλε σου. Κλάψε μπροστά στον ψυχολόγο σου. Κλάψε μπροστά σε ένα άτομο που σε αγαπάει και σε εκτιμάει. Όχι μπροστά στον άνθρωπο που σου έχει, που σε έχει κακοποιήσει ψυχικά με τόσου τρόπου. Σκέφτηκα πολλέ φορέ ότι με κοροϊδεύε και έπαιζε θέατρο, αλλά εκείνε τι στιγμέ ήταν ο άντρα που ήξερα πριν. Αυτό ένιωθα εγώ. Ναι, δηλαδή πρέπει να κλε για να έρθει να σε αγκαλιάσει και να νιώσει τον άνθρωπο που είχε πριν. Αυτό που έκανε ήταν επίκληση στο συνέστημα με το κλάμα. Σαν να θέλεις να σε λυπηθεί, δεν θέλουμε κανέναν να μαζί μας απολύπησει. Μόνο από καθαρή επιθυμία και καθαρή βούληση. Είναι δυνατόν 20 χρόνια να ζούσα ένα παραμύθι, να μην καταλάβαινε τίποτα τόσο καλά κρυβότα. Εγώ πιστεύω, νομίζω ότι για 20 χρόνια, προτού αρχίσεις να έχεις προβλήματα, όσο ζούσατε περίοδο ε, χωρίς ε, να τον παραμελήσει συναισθηματικά, αυτό ήταν προσκολλημένο σε σένα, αφοσιωμένο σε σένα, χωρί δική του προσωπικότητα, χωρί δική του βούληση και πήγαινε με τα νερά σου. Όταν εσύ έκανε τη δική σου δουλειά, που δικαιούσουν να κάνει τη δική σου δουλειά και δικαιούσουν να, να πάρει χρόνο για σένα και για τον εαυτό σου για την δική σου δουλειά, γιατί γράφει κιόλα ότι μετά που κάνανε τα παιδιά, εσύ δούλευε πολύ λίγε ώρε για να είσαι με τα παιδιά κτλ. Όταν τον παραμέλησε εντό εικόνων, αυτό ...λειτούργησε σαν ένα κακομαθημένο μωρό... ...που αντί να έρθει να διεκδικήσει αντρίκια από σένα... ...αυτά που ήθελε... ...να συζητήσει μαζί σου, να μιλήσει για το ότι ένιωθε τον παραμελής... ...να ακούσει και τη δική σου πλευρά, να συνδεθεί μαζί σου ουσιαστικά... ...ανταυτού πήγε να παραπονιέται στην οποιαδήποτε τη χάρπαστη που βρέθηκε μπροστά του. Δεν ε, φταίσαι εσύ που πήγε να βρει την άλλη. Σε ένα γάμο είναι πολύ φυσιολογικό... Για κάποια διαστήματα είτε η γυναίκα είτε ο άνδρας είτε ο ένα είτε ο άλλος να περνούν κάτι στη ζωή τους δύσκολο όπως μια ασθένεια, όπως μια δυσκολία επαγγελματική και να μην είναι τόσο πολύ συναισθηματικά διαθέσιμη στον άλλον. Αλλήμον, αν κάθε φορά που συμβαίνει κάτι και έχουμε νεύρα ή συμβαίνει κάτι και δεν είμαστε ιδιαίτερα συναισθηματικά διαθέσιμοι στο τέρι μας, το τέρι μας παίρνει πράσινη κάρτα για να μας απαντήσει. Α, καλά. Και αυτό είχε loyalty, ήταν αφοσιωμένο σε σένα και τώρα έχει αποκτήσει loyalty στην άλλη. Δικό του, λόγια, δικό του αυτό δεν έχει. Δεν έχει δικό του αυτό. Ξέρω, είναι, μου φαίνεται ότι είναι ένα άνθρωπο άβουλο. Ή ένα άνθρωπο πάρα πολύ λίγο, πάρα πολύ μικρό. Που μπορεί να προσποιούνταν μαζί σου τον καλό και τώρα μαζί με αυτήν να έχει βρει τον ομοιό του. Πώ λένε, βρήκε ο γύφτο στη γενιά του και αναγάλιασε η καρδιά του, κάτι τέτοιο. Τις μέρε που με εκνεύριζε, έλεγα στον εαυτό μου: Δεν έχει αξιοπρέπεια πάνω σου. Και μετά πάλι έλεγα, πάλι έλεγα: Πότε θα μάθω κάτι. Σκέφτηκα ότι πρέπει να την απομυθοποιήσει από μόνο του, λένε τόσο έξυπνη που τον παίζει όπω θέλει. Παιδί μου και να την απομυθοποιήσει, θα τον πάρει πίσω. Έναν άνθρωπο που έχει φερθεί τόσο κακοποιητικά σε όλου σα, Σου αρμιλάς, το σκέφτεσαι να πάρεις πίσω αυτόν τον τύπο. Πριν έλεγε ότι την παρεξηγούν επειδή είναι κοινωνική και όλοι θέλουν να την απαυτώσουν, αλλά αυτή δεν του κάθεται, έτσι του έλεγε και γι' αυτό την έδιωξαν και από την άλλη δουλειά. Αυτό που δεν χωράει ο νου μου είναι ότι τον έκανε ρουφιάνο και να τσακωθεί με όλου για εκείνη στη δουλειά του, κάτι που δεν το έκανε ποτέ και ήταν πολύ αγαπητό σε όλου εκεί. Με στεναχωρούν να τα ακούω όλα αυτά και από ανθρώπου που δεν του έμοιαζαν ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι πριν, με στεναχωρούν γιατί είναι ο άντρα μου και ο πατέρα του μεδιό σου. Δεν είναι ο άντρα σου, είναι ο πρώην άντρα σου, η άντρα σου και δυστυχώ είναι και πατέρα μεδιό Ανησυχώ και για την υγεία του, γιατί είχε 1,5 χρόνο να επισκεφτεί τον καρδιολόγο του και να κάνει εξετάσει. Κάποια στιγμή που το ρώτησα, μου είπε ότι παίρνει τα φάρμακα, εγώ όμω ανησυχώ. Για σένα ανησυχεί, για τον εαυτό σου ανησυχεί, για την δική σου ψυχική και σωματική υγεία ανησυχεί, αυτό είναι το ερώτημα. Θα σα πω ότι κάποιοι μου είπαν και για μάγια. άτεπα πραγματικά. Κάτι για το οποίο δεν γνωρίζω τίποτα. Όμω είναι στιγμέ που το πιστεύω, επειδή έχω να κάνω με έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζω έναν άνθρωπο που δεν ήταν αυτό τα προηγούμενα χρόνια. Μάνα μου, στα δύσκολα φαίνεται ο άλλο, δείχνει τον πραγματικό του χαρακτήρα, όχι στα εύκολα. Και εκείνα που περάσατε με ασθένειε και τέτοια, ήσουν εσύ εκεί και ήσουν αδυνατή και εσύ κρατούσε όλο το καράβι. Δηλαδή, μόλι εσύ για λίγο καιρό δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, αυτό. Μάγια και βλακίε. Δεν παραδέχθηκε ποτέ ότι είναι μαζί ακόμη και αφού τον έβλεπαν κάποιοι. Αυτό είναι ό,τι να είναι. Θα του λέει αυτή μην παραδεχτείς ότι, είστε μαζί, ότι είμαστε μαζί και δεν παραδέχεται. Ξέρω εγώ. Καταλαβαίνω ότι ερωτεύθηκε και δεν μπορεί να το παραδεχτεί ούτε στον ίδιο τον εαυτό. Δεν ξέρω, οι σκέψει που περνούν από το μυαλό μου είναι πολλέ και αντικρώμενε, γι' αυτό είμαι και εγώ μπερδεμένη. Είμαι πολύ πληγωμένη που με έβγαλε έτσι από τη ζωή του, με πρόδωσε, με αντικατέστησε, εκείνο που με έκανε να νιώθω τόσο ασφαλή και προστατευμένη. Ένιωθε, δεν ήσουν ασφαλή και προστατευμένη. Ένιωθε. Τώρα πρέπει να τα αντιμετωπίσω όλα μόνη μου. Κυρία Θέκλα, πρέπει να κάνω κάτι για να μην χάσω τα παιδιά του. Τα παιδιά μου. Ναι, βεβαίω, πρέπει να κάνει κάτι για να μην χάσει τα παιδιά σου, όντω. Ειδικά το μεγάλο που νιώθει ότι είναι αυτό ο άντρα του σπιτιού και πρέπει να μα προστατέψει. Δεν με ακούει όπω πριν και αργεί να γυρίσει τα βράδια όταν βγαίνει, αλλά σε αυτή την ηλικία δεν μπορεί να αντιληφθεί του κινδύνου. Για ψυχολόγο που του είπα, ούτε να το ακούσει. Προσπαθώ να μην έρχομαι σε κόντρα μαζί του, γιατί το βλέπω, έχει πολύ θυμό μέσα του και είναι έτοιμο να κραγεί. Πολλά νεύρα και διαφορία για όλα. Τον καταλαβαίνω γιατί όμω, γιατί με όλα αυτά μεγάλωσε απότομα και έχασε την ανεμελιά τη ηλικία του. Σταμάτησε το άθλημα που έκανε από πέντε χρόνων και κλείστηκε στο σπίτι, μην μπορώντας να διοχετεύσει κάπου την ενεργειά του. Σα παρακαλώ, κάθε συμβουλή σα είναι πολύτιμη για τα παιδιά μου. Το παράπονο μου είναι ότι κανένα δεν με πίστεψε από την αρχή ότι υπάρχει τρίτο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να χάσω πολύτιμο χρόνο έτσι ώστε να δεθεί μαζί τη και εκείνη σαν έμπειρη του είδου να το φέρει στην κατάσταση που την εξυπηρετούσε. Αυτά είναι βλακίε. Είχε δεθεί μαζί τη προτού έρθει να σου πει να χωρίσετε. Αυτή η άποψη ότι αν έχασε έχασες πολύτιμο χρόνο που δεν θα τον άφηνε να δεθεί μαζί της, είναι μπουρδε αυτά τα πράγματα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι μπορώ να αντιμετωπίσω την κατάσταση αυτή και αυτή τη γυναίκα, ή τζάμπα το παλεύω με αγάπη, υπομονή και επιμονή. Τζάμπα το παλεύει. Και τι έχει να κερδίσει, έναν άχρηστο τζάμπα το παλεύει. Σταμάτα, πάρ το απόφαση, χωρίσατε. Αν... Μαζί του έχω να μιλήσω μέρε. Τι να κάνω, δεν αντέχω πάλι να μιλήσουμε και μετά από δύο μέρε να βρει κάτι για να αρχίσει την επίθεση. Δεν ξέρω αν έχω άλλη δύναμη και κουράγιο για όλο αυτό. Ε, και η δύναμη και το κουράγιο το χρειάζεσαι για να σταθεί στα παιδιά σου που είναι στην φυβεία. Μου λείπει αφάνταστα και νομίζω ότι είναι χθε που έφυγε. Έχει φάει κόλλημα, κόλλημα, κόλλημα. Υπάρχουν στιγμές που νιώθω ότι καταλαβαίνει το λάθο του, αλλά ο εγωισμό του είναι να φύγει. Άσε μας με αυτά. Μια του κάνα μάγια, μια νιώθει γι' αυτό. Δεν ξέρει τι νιώθει αυτό. Δεν ξέρει ότι όταν είσαστε μαζί. Δεν ξέρει. Δεν ξέρεις, πρέπει να είσαι στο επίπεδο του για να ξέρεις και είσαι σε άλλο επίπεδο. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώ σκέφτεται ένα αδιάγνωστο, πρέπει να είμαστε κι εμεί αδιάγνωστοι. Εσύ δεν είσαι αδιάγνωστη. Σταμάτα. Δεν είμαι μόνο εγώ. Πρέπει να το παραδεχτεί σε όλου του συγγενεί και φίλου, γιατί με όλου ήρθε σε ρήξη. Πιστεύω ότι χρειάζεται βοήθεια ειδικού, αλλά και όταν στην αρχή του είπα να απευθυνθούμε σε ειδικό για το γάμο μα, εκείνο δεν το δέχτηκε. Πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να συσταθεί πάλι αυτή η οικογένεια σε νέε βάσει, Όχι! Όχι! Μη κακό σα αν τα ξαναβρείτε! Μη σα! Είναι μεγάλο το διάστημα που σου παρουσιάζει από το σπίτι. Τελείωσε ο γάμο σου, τελείωσε. Υπάρχει τρόπο να τα βρει με το μεγάλο μου γιο. Δεν ξέρω. Μακάρι να υπάρξει. Τέλο, εγώ πιστεύετε ότι χωράω σε όλο αυτό ή τζάμπαλ πίζω. Τζάμπαλ πίζει, τζάμπαλ πίζει, τζάμπαλ πίζει, Πείτε μου την αλήθεια, αντέχομαι. Απέραν τη χτίμηση. Ξέρω ότι αναφέρω μεγάλο μέλο για την άλλη γυναίκα. Πιστέψτε με, θα το έκαναν καταλάβει καταλάβαινα ότι τον αγαπούσε αληθινά και δεν το χρησιμοποιούσε για του δικού τη σκοπού. Αν δεν έκανε κακό στα παιδιά μου, σα ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έστειλε αυτή την. έστειλε η φίλη την επιστολή αυτή πριν 5 πέντε μήνε. Και όταν τη είπα ότι θα κάνω την επιστολή, μου έγραψε τα κόλωθα. Μεγάλο βλόκαλα, αλλά... Οπό. Θέκλα μου, σε ευχαριστώ πολύ που έφτασε η στιγμή για το δικό μου vlog. Δεν έχει αλλάξει τίποτα περισσότερο από αυτά που ήδη έχω πει, παρά μόνο το ότι βρήκα δουλειά και προσπαθώ το καλύτερο για τα παιδιά. Χαίρομαι για σένα. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο που βρήκε δουλειά και μπράβο που προσπαθεί το καλύτερο για τα παιδιά. Με το γιο μου το μεγάλο ακόμη δεν μιλάει. Με το μικρό, υπάρχουν κάποια διαστήματα που βρίσκονται για καμιά ώρα και όταν το παιδί του λέει κάτι για την κατάσταση, μετά ρεώνει πάλι. Αυτό που έχω μάθει είναι ότι είναι μόνο με εκείνη, ενώ χωρί φίλου και γνωστού, δεν βγαίνει μαζί του, μόνο με τη δουλειά του όσο του συναντά, είναι σχεδόν κάθε μέρα στο σπίτι τη με τα παιδιά τη. Αυτό με τρελαίνει πιο πολύ από όλα, δηλαδή το ότι δεν ασχολείται και δεν βλέπει τόσο συχνά τα δικά του παιδιά. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει. Εγώ είμαι κολλημένη. Σε καταλαβαίνω απόλυτα ότι είσαι κολλημένη και να σου πω κάτι. Ένα άνθρωπο που, λειτουργή, που λειτουργήσε με τέτοιο βλαπτικό τρόπο μπροστά στα παιδιά του, θέλει να έχει περισσότερη επαφή με τα παιδιά του, στη φάση που είναι. Καταλαβαίνω. Προσπαθώ να καταλάβω ότι ζηλεύει, ότι περνά χρόνο με τα παιδιά τη άλλη, αλλά. Νομίζω ότι αυτό ο ενδιαστάσει σύζυγό σου δεν είναι κατάλληλο για να περνά χρόνο με παιδιά. Με κανένα παιδί. Με κανένα παιδί. Γιατί ο ίδιο του είναι παντελώ ανώριμο ψυχολογικά. Εγώ είμαι κολλημένη. Μπορώ να πω και δεν μπορώ να σταματήσω να το σκέφτομαι. Δεν ξέρω πόσο φυσιολογικό είναι, αλλά είναι πολλά τα χρόνια που δεν μπορώ να διαγράψω και να προχωρήσω. Η αλήθεια είναι ότι ξέρω τι θα ακούσω από όλου σα, γιατί φίλοι που παρακολουθούν το κανάλι ξέρω ότι είμαστε εδώ μια μεγάλη κοινότητα σχολιαστική, αλλά δεν μου βγαίνει να κάνω κάτι άλλο. Η ζωή μα, όπω σου έχω γράψει, ανατράπηκε τελείω απότομα και δεν έχω να θυμάμαι καυγάδε και άσχημη μεταχείριση όλα αυτά τα χρόνια. Παρά μόνο το τελευταίο διάστημα που ξεκίνησε την εξωτική σχέση. Τα τελευταία δύο χρόνια. Είσαστε 1,5 χρόνο σε διάσταση και είχε και 6 μήνε πριν. Δύο χρόνια κακοποίηση δεν είναι αρκετά. Για να τα θυμάσαι, γιατί θυμάσαι τα προηγούμενα 20 που δεν υπήρχε κακοποίηση. ή που δεν, δεν ήταν φανερή, αν υπήρχε. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα, για τα vlogs που ανεβάζει και προσπαθώ να τα ακούω όλα, γιατί είναι μεγάλα μαθήματα για όλου μα. Εύχομαι ο Θεό να σε έχει καλά, να ζει ευτυχισμένη με του ανθρώπου που αγαπά και να συνεχίσει το δημιουργικό έργο που κάνει. Φιλιά πολλά σε όλου, σε ευχαριστώ πολύ. Λυπούμε φίλοι που σου θύμωσα πολύ, πήγε και 40 λεπτά το βίντεο, πόσο πω. πω. Λυπούμε που σου θύμωσα, ενώ ε, μου είπε να σου πω την αλήθεια και αντέχει σου πω το εξή. Όταν χωρίσαμε με τον πατέρα των παιδιών, ήταν ο γιο μου 4 και η κόρη μου 1,5. Τα πρώτα δύο χρόνια μετά που χωρίσαμε, παρέμεινε στην Κύπρο και έβλεπε τα παιδιά. Τα έβλεπε τι μέρε και τι ώρε που είχε ορίσει το δικαστήριο. Ε, τα έβλεπε, δεν μπορώ να πω πως δεν τα έβλεπε, αλλά τα έβλεπε με φιδό. Δηλαδή την ώρα που έπρεπε να τα πάρει, τα έπαιρνε, την ώρα που έπρεπε να τα φέρει, τα έφερνε. Δεν τα κρατούσε περισσότερο. Και έδινε και τη διατροφή. Ε, στα δύο χρόνια έφυγε από την Κύπρο, πήγε πίσω στην πόλη του, από την οποία κατάγεται, είπαμε δεν είναι Κύπρο, είναι Ελλαδίτη, και μου είπε φεύγοντα, εγώ δεν θα σου δίνω διατροφή. Εσεί έχετε λεφτά, εγώ δεν θα σου δίνω διατροφή. Και έτσι εγώ βρέθηκα με δύο παιδιά, μόνη μου, χωρί διατροφή και χωρί συμπαράσταση από κανέναν. Νομίζω αυτά τα γράφω στο βιβλίο μου να μείνω να φύγω. Και γράφω και κάποιε του βιβλίου μου χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά. Λοιπόν, και εκεί πέρα, στα 26 μου όταν χωρίσαμε και στα 28 όταν αυτό έφυγε και από την Κύπρο, είχα να αντιμετωπίσω μια συγκεκριμένη συνθήκη. Στα 28 μου ήταν ο γιος μου 6 ετών και η κόρη μου ήταν 3. Είχα να αντιμετωπίσω μια συγκεκριμένη συνθήκη, ότι έπρεπε να μεγαλώσω μόνη μου αυτά τα δύο παιδιά. Μάλιστα τα μεγάλωσα μόνη μου σε μια ξένη πόλη, γιατί μετακόμισα στη Λευκοσία, Άμα διαβάζει το βιβλίο μου να μείνω να φύγω, θα καταλάβει γιατί. Και είχα αυτά τα δεδομένα μπροστά μου. Ότι ο πατέρα σου ζει στο εξωτερικό, ότι δεν στέλνει διατροφή και ότι πρέπει να μεγαλώσω τα παιδιά μόνιμα. Όσο καιρό χτυπιόμουν και ένιωθα αδικημένη και ένιωθα ότι ο πατέρα του επέλεξε να μην είναι μέσα στη ζωή των παιδιών καθημερινά, επέλεξε να μην του βλέπει τα Σαββατοκύριακα, να μην του βλέπει τι καθημερινέ παρά μόνο τις γιορτές που τα έστελνα τα παιδιά να πάνε. Και μάλιστα ήταν και πολύ, πολύ ε, δύσκολο το ότι όταν καθόμασταν για Πάσχα, για Χριστούγεννα, για Καλοκαίρι που ήθελα να χαρώ τα παιδιά, τα έστελνα και τα έστελνα για να έχουν επαφές. Αλλά δεν ήταν στην καθημερινότητά τους. Όσο χτυπιόμουνα και ένιωθα αδικημένη, τόσο χειρότερη μάνα ήμουνα. Όταν το πήρα, απόφαση ότι αυτέ είναι οι συνθήκε τη ζωή. Αυτή είναι η κατάσταση. Δε, εγώ μου φταίω. Γιατί εγώ επέλεξα να παντρευτώ αυτόν τον άνδρα. Εγώ επέλεξα, εγώ έκανα την επιλογή αυτού του ανθρώπου. Γιατί το ποιο είναι πραγματικά ένα άνθρωπο το δείχνει όταν θα χωρίσετε. Τον πραγματικό του αυτό τον αποκαλύπτει κάποιο άμα θα χωρίσετε. Πριν να χωρίσετε, πολύ δύσκολο να τον να αποκαλύψει. Και το γεγονό πω δεν είχατε καυγάδε όταν είσαστε παντρεμένοι δεν ήταν θετικό. Γιατί τον πραγματικό μα αυτό τον αποκαλύπτουμε και στον καυγά. Το πήρα απόφαση ότι αυτή είναι η ζωή μου. Είπα, αυτά είναι τα δεδομένα που έχω στα χέρια μου. Είναι αυτοί οι άνθρωποι μέσα στη ζωή μου. Και προσπάθησα να κάνω το καλύτερο δυνατόν με τα δεδομένα που είχα στα χέρια μου. Όταν ξαναπαντρεύτηκε ο πρώην μου, εγώ χάρηκα. Και όταν έκανε και μωρό, εγώ χάρηκα ακόμη περισσότερο. Ούτε δευτερόλεπτο δεν σκέφτηκα ότι με το μωράκι του, είναι, γεννήθηκε το 9 η κόρη του, άρα τώρα είναι 10,5 ετών. Γεννήθηκε 20 του Νιόβρη το 2009. Ούτε σκέφτηκα λεπτό ότι με τη μικρή του την κόρη θα έχει περισσότερο χρόνο από ό,τι έχει με τη μεγαλύτερη του την κόρη με το γιο του, γιατί σκεφτόμουν ότι εκείνο το παιδί είναι άλλο παιδί, είναι ακόμη παιδί που δικαιούται να έχει στη ζωή του πράγματα και δεν σημαίνει ότι πρέπει να στερηθεί και εκείνο το παιδί επειδή ίσω θέλουν τα δικά μου τα παιδιά. Και να σου πω και το εξή. Τώρα που τα παιδιά μου έχουν ενηλικιωθεί, ο γιο μου τώρα είναι 22 στα 23, θα γίνει τον Αύγουστο, η κόρη μου είναι 20, μου έχουν πει ούκο λίγε φορέ και οι δύο, ούκο φορέ με έχουν πει, ότι καλύτερα που δεν είχαμε τόσο πολύ συχνέ επαφέ με τον πατέρα μα, που δεν ήταν επειδή δεν του άφηνα να πάνε, ήταν επειδή ήταν στο εξωτερικό και πρέπει να κάνουν αεροπορικό ταξίδι και πήγαιναν τρει φορέ το χρόνο. Γιατί τώρα που μεγαλώσαμε και τώρα που βρισκόμαστε με τον πατέρα μας, βρίσκονται πότε θέλουν. Ενώ πλέον είναι ενήλικες, δεν πάνε παντού. Όταν περνούμε χρόνο μαζί του, δεν ταιριάζουμε με τον μπαμπά. Ο οποίος ο μπαμπάς τους δεν είναι κακός άνθρωπος και ούτε μου είχε φερθεί με κακό τρόπο. Δεν ταιριάζει. Κοιτάξε, ε, shit happens, ε, άσχημα πράγματα συμβαίνουν, μόνο το χρόνο σου θα φας να κάθεσαι να σχολείσαι με την άλλη. Καλά έκανες και τις την είπε, καλά έκανες και τα έβγαλες από μέσα σου. Ε, αυτός ο ίδιος ο πρώην σύζυγος σου, το λέω πρώην για να το πάρεις απόφαση, ο πρώην σύζυγος σου και πατέρα του με σου έχει φερθεί με απέσιο τρόπο και σε σένα και στα παιδιά. Δεν μας ενδιαφέρει αν αυτό το έκανε όταν ήταν μαζί της, αυτός το έκανε. Δεν είναι αυτή που το έκανε. Και αν εσύ θέλει έναν ο οποίο είναι εξάρτημα τη γυναίκα που εκάστοτε κάθε φορά είναι μαζί τη, τι να τον κάνει, που δεν έχει δική του άποψη, που δεν έχει δικό του, δική του θέληση, και όταν εσύ σου είναι πολύ απασχολημένη με τη δουλειά σου βρέθηκε μια άλλη και τον έκανε εξάρτημα, τι να τον κάνει. Μη σου πω ότι εγώ λυπάμαι για τα παιδιά αυτή τη γυναίκα που έρχεται σε επαφή μαζί του, γιατί είναι και το καλύτερο δείγμα αρσενικού ε, να έχει επαφέ μαζί του έτσι όπω τον περιγράφει. Και η γνώμη μου είναι να ζητήσει εσύ διαζύγιο. Να κινήσει διαδικασίε διαζυγίου εσύ και να ζητήσει διατροφή. Δηλαδή, με νομικά μέσα, με απόφαση δικαστηρίου, να σου δίνει το ποσό που πρέπει να σου δώσει για τα παιδιά. Έχει την αγάπη μα. Λυπάμαι για αυτό που σου συνέβηκε. Όμω, αυτό που σήμερα φαίνεται για σένα πάρα πολύ δύσκολο και φαίνεται μια τεράστια τραγωδία το γεγονό ότι έχει χωρίσει με τον άντρα σου, μπορεί, εάν θελήσει και αν προσπαθεί ουσιαστικά να το γυρίσει υπέρ σου. Και τώρα που έχει βρει και δουλειά. Σου προτείνω να ψάξεις να βρεις έναν ψυχολόγο που να ταιριάζεται και να κάνεις ψυχοθεραπεία για να μπορέσεις να ξεκολλήσεις από το άρρωστο κόλλημα που έχεις με τον ενδιαστάσεις σύζυγό σου, ο οποίο δεν σε θέλει πλέον, ο έχει βερθεί με χίλιου, μύριου άσχημου τρόπου και εσύ εξακολουθεί να φαντασιώνεσαι ότι ήταν καλό παιδί και θα συνεχίσει να είναι στο μέλλον. Καλό βράδυ και έχεις την αγάπη μου. Παρακαλώ στα σχόλια προσέξτε σεβασμός προς την κοπέλα που στέλνει την επιστολή, εν συνέσθεση και σεβασμός γενικά σε όλα τα πρόσωπα της ιστορίας ακούμε την πλευρά α, της κυρίας που στέλνει την επιστολή ε, θεωρούμε αυτά που μας λέει ότι είναι ειλικρινά και φαίνεται να είναι ειλικρινής και από τον τρόπο που γράφει και από τον τρόπο που καταγράφει και τα δικά της τα λάθη όμως ας είμαστε έτσι λίγο κόσμοι φιλάκια καλό βράδυ